Τι κάνεις, Νίκο, καλησπέρα. Εντάξει, είναι μια ανάρτηση η οποία έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε επιχειρηματικό ή άλλο μπορεί να έχει. Και το all-in δεν χρειαζόταν να το ανεβάσει στα social media για να αντιληφθεί και ο κόσμος και εμείς ότι αυτό κάνει επί της ουσίας τις τελευταίες ημέρες και ειδικά στην περίπτωση του Μάνου Γκαρθία, για τον οποίο ο Άρης ετοιμάζεται να τον αγοράσει τη Sporting Gijón και ετοιμάζεται να βγάλει και ένα πολύ σημαντικό ποσό από τα ταμεία του προκειμένου να φέρει τον ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μιλάμε τώρα για χρήματα πάνω από 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ, όπως είναι οι πληροφορίες. Πολλά. Οι Ισπανοί σε χθες είναι βραδινό. Μιλάμε για γύρω στα 2, λέει, για το νούμερο τέτοιο. Ναι. Δεν είναι υπερβολικό, λέει, δεν είναι φουσκωμένο. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι οι Ισπανοί χθες σε ρεπορτάζ γράφουν για 2 εκατομμύρια ευρώ. Η Χιχόν αρχικά ήθελε 4, γιατί τόσο έχει δώσει για να τον πάρει. Αλλά ξέρετε, αυτό το νούμερο δεν θα το βρει εύκολα. Γράφουν για 2 εκατομμύρια ευρώ και η λεπτομέρεια που βάζουν οι Ισπανοί στο deal με τον Άρη είναι ότι είναι πιθανό να συμπεριληφθούν και κάποια μπόνους επίτευξης στόχων. Δηλαδή, προκρίσεις στην Ευρώπη, είσοδος στους ομίλους, εγχώριοι στόχοι, ατομικές επιδόσεις, δηλαδή γκολ, ασίστ και τέτοια, θα βάλουν και είναι πιθανό να μπουν και κάποια τέτοια μπόνους οικονομικά, ανάλογα το τι πετυχαίνει ο παίχτης με τον Άρη, θα λαμβάνουν και τα αντίστοιχα χρήματα στην Sporting και Gijón. Είναι πολύ μεγάλη η θέληση του Γαρυπίδα να το φέρει τον παίχτη και γιατί ξέρει ότι μπορεί να το κάνει τη διαφορά μπροστά και όντως ο συγκεκριμένος μπορεί να κάνει τη διαφορά, όχι μόνο στον Άρη, στην Ελλάδα, αλλά και γιατί ξέρει ότι σε 1, 2, 3 χρόνια μπορεί να τον πουλήσει κιόλας με τα διπλάσια χρήματα τα οποία θα είναι έτοιμος να το φέρει αυτή τη στιγμή. Και με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο παίχτης θα έρθει. Τώρα το θέμα είναι να οριστικοποιηθούν οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal, γιατί και η Gijón και ο Άρης λένε OK, προχωράμε. Με τον παίκτη ο Άρης έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες. Ο λόγος που λέμε ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει οριστικά και είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες, είναι να οριστικοποιηθούν οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal. Θα μπουν όλα στην εξίσωση. Γιατί τώρα ξέρεις και εσύ πώς είναι σε αυτά. Λέει μια ομάδα, εγώ θέλω αυτό. Λέει ο Άρης, εγώ δεν το θέλω, το κάνουμε έτσι. Α, όχι να το κάνουμε αλλιώς. Και μπορεί να σε πάει πίσω αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι εκτός από όταν δεν αλλάξει κάτι από πλευρά Gijón, ο παίκτης προβάρει τα κεντρινόμαυρα και τον περιμένουμε στην στη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα μήνα δεν έχουμε κάτι καινούργιο να αναφέρουμε. Παρά μόνο να επαναλάβουμε την επιμονή του Θόδωρου Καρυπίδη και εκεί να αποσπάσει τον νέο από τον Ισπανό επιθετικό. Με τον Ζερβίνιο το ευχάριστο βγαίνει σήμερα το πρωί από την Τουρκία, όπου οι ρεπόρτερ της Trabzonspor αναφέρουν ότι ο παίκτης θέλησε τελικά το συμβόλαιό του. Και αυτό ανοίγει και το δρόμο της έλευσης στον Άρη. Αν επιβεβαιωθεί μέσα σε επόμενες ώρες, τότε το πολύ, νομίζω μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Ζερβίνιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη αυτός για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να περάσει και να υπογράψει με τον Άρη. 2 εκατομμύρια έχει τη φετινή σεζόν ο Ζερβίνιο στην Trabzonspor. Προσπαθούσε να πάρει το 1,5 για να συμπληρώσει με τα υπόλοιπα από τον Άρη. Γιατί και στον Άρη περίπου 500-600.000 ευρώ λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι το ίδιο συμβολό, οπότε κάπως έτσι ήθελε να το κάνει ο Ιβοριανός. Υπάρχει και το φιλικό παιχνίδι. Πολλοί μαζεύονται, ρε. Πολύ πράγμα από τη μέση και μπροστά. Πολύ θέμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται πολύ καλά και είναι ο προπονητής και καλεί όλους αυτούς να τους... Κοίτα, πρόσεξε. Ο Καρυπίδης έχει στο μυαλό του τους ομίλους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν θέλει να περάσει στον τρίτο ή άντε να πάμε μέχρι τα πλοία. Θέλει να πάει στους ομίλους. Αν ο Άρης μπει στους ομίλους και πετύχει αυτή την εφικτή υπέρβαση, τότε θα χρειαστεί βάθος στο ρόστερ. Γιατί είναι η κουβέντα που κάναμε και μαζί πέρυσι και με το Στέργιο και πρόπερσι, ότι γιατί οι ομάδες μας στην Ευρώπη την πατάνε πολλές φορές ή πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη και δεν πηγαίνουν καλά στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν βάθος στο ρόστερ τους. Ο Καρυπίδης λοιπόν προετοιμάζει ένα ρόστερ έχοντας στο μυαλό του ότι θέλει επιλογές και ποιότητα για να τα απεξέλθει σε τρεις διοργανώσεις, εφόσον ο Άρης μπει στους ομίλους. Εγώ δεν αποκλείω το δεχόμενο μέχρι το καλοκαίρι να φύγει και κάποιος, αλλά για την ώρα νομίζω ότι δεν το έχει στο μυαλό του και όσο παίζεται αυτή τη στιγμή η πορεία του στην Ευρώπη. Ναι, όχι, μαζεύονται αρκετοί, κάνει μεταγραφές ο Άρης και είναι μεταγραφές πολύ καλών παικτών και ποιοτικών παικτών. Τώρα θα δούμε, θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Στο γήπεδο πρέπει να τους δούμε. Δηλαδή, υπάρχει και μια κρεμότητα με κεντρικό αμυντικό, γιατί έχουμε και θα γίνει και εκεί μεταγραφή. Ο Άρης ψάχνει πολύ πιο ζεστά από το περασμένο Σαββατοκύριακο έναν κεντρικό αμυντικό καλού επίπεδου για να πλαισιώσει Φαμπιάνο Μπράμπετ και Πίρσμαν και μαζί με τους μικρούς. Γιατί ο Μπενταλουάν και ο Μπενταλουάν δεν θα συνεχίσει και επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει κιόλας
λίγες μέρες μετά την ενημέρωση της ΠΑΕ ότι περνάει προγραμματικά και θα υπογράψει, ότι έγινε βήματα προς να αφήσουμε τον Πεναλουάν. Και τελικά δεν θα μείνει από ό,τι φαίνεται, όπως δεν θα μείνει και ο Ματίγια. Άρα ο Άρης θέλει σίγουρα και ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Και ίσως έναν χαφ για να κλείσει τετράδα εκεί, αλλά εκείνο τον ρόλο μπορεί να τον εξυπηρετήσει και ο Μάνου Γκαρθία, γιατί μπορεί να παίξει και ως αντιματίγια. Κυρίως ο ρόλος του είναι δεκάρι, αλλά μπορεί να παίξει και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή ο τίτλος «Ευχάριστος πονοκέφαλος για Μπούργος» θα παίξει πολύ. Για το ποιο θα βάλει. Μια πολύ πρωτότυπη δημοσιογραφική έκφραση, την οποία ανακαλύπτουμε εγώ και εσύ. Και προσέγγιση. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι έτσι θα το δούμε συχνά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει. Σε πρώτη φάση περιμένουμε απόψε 9 η ώρα κόντρα στον Ιωνικό να δούμε τι σκέφτεται για το μάτι με την Κόμελ, γιατί νομίζω ότι ό,τι χρησιμοποιήσει σε πρόσωπα και διάταξη θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει στο μυαλό του για το μάτι τη επόμενη Πέμπτη. Το μάτι με τον Ιωνικό είναι σήμερα, έτσι, στις 9. Σήμερα, 9 η ώρα. Ναι. Είναι το τελευταίο μάτι, το τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο επίσημο. Το τελευταίο, ναι. Εντάξει, κλειδωμένη την έχει πάνω κάτω την δεκάδα στο μυαλό του. Ναι. Κάποια σκέψη έχει για τα χαφ. Η άμυνα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, Κουέστα, Μπακατά, Πίρσμαν, Φαμπιάνο Μπράντετ είναι τσιμεντωμένη. Η τετράδα στην άμυνα είναι, δηλαδή, και το στρεματοφύλακα που είναι πεντάδα φυσικά. Η τετράδα είναι κλεισμένη, λες. Είναι το πιο εύκολο για να πει ο καθένας. Ας πούμε ότι παιδιά πέφτω μέσα 100% στις επιλογές. Μένουν άλλοι 6. Ναι, ο Κουρέ στα χαφ, βάλτε και αυτόν 4-5-6. Ψάχνει τον παρτενέρ του. Ο Νταμπό με την εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό νομίζω ότι κέρδισε έδαφος. Θα δούμε, θα το ξεκινήσει και βασικό σήμερα. Νομίζω ότι αυτός έχει και προβάδισμα δικαιολογημένο. Ναι. Ο Καμάτσο νομίζω ότι λίγο του δημιουργεί ένα ευχάριστο προβληματισμό με την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Δευτέρα. Και με μόλις 2 προπονήσεις στα πόδια του. Το καλό βέβαια για να χωρέσει τον Καμάτσο είναι ότι στο πρώτο μάτσο με την Κόμη, θυμίζω, δεν θα έχει τον Ματέο Γκαρσία. Γιατί είχε δεχθεί εκείνη την κόκκινη με την Αστάνα πέρυσι. Και μεταφέρθηκε την φετινή σεζόν. Άρα μπορεί να έχει, αν πάει με 4-2-3-1, Καμάτσο, Μαντίνι, Τούρμπε και μπροστά να έχει τον Γκρέι. Αν πάει σε 4-4-2, μπορεί να έχει τον Τούρμπε και τον Μαντίνι στις πλευρές και τον Καμάτσο με τον Γκρέι μπροστά. Ή τον Μπάλμα με τον Γκρέι. Ή να βάλει τον Μαντίνι με τον Γκρέι μπροστά και να βάλει τον Καμάτσο με τον Τούρμπε στις πλευρές. Και πρόσεξε, αυτή την ομάδα θα μπει ο Ζερβίνιο, θα μπει ο Μάνου Γκαρθία εκτός απρόπτου. Και υπάρχει ο Ματέο Γκαρσία που, όπως είπαμε, τιμωρημένος και θα απολογείται για το δεύτερο πάντα. Για τον Άρη ισχύει φυσικά ότι και για τον ΠΑΟΚ αυτό που έλεγε και πριν. Ψάχνει κι άλλο φορ. Ποιο. Ότι πρέπει να δηλώσει τους παίκτες μέχρι αύριο, έτσι δεν είναι? Μέχρι αύριο, ναι, πρέπει να δηλώσει. Άρα τι θα δηλώσει αυτούς που θα παίξουν με την Κόμελ? Ή θεωρείται εύκολο θεωρούνται εύκολα τα δύο παιχνίδια και τα δύο είναι στο Κλάνς Βικελίδης, αλλά. Και δεν υπάρχει αυτή η πίεση, ας πούμε, να κλείσουμε για να μπορέσουμε να τους δηλώσουμε. Στον Άρη αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι έχουν ένα καλό ρόστερ και καλές επιλογές για να αντιμετωπίσουν την Κόμελ. Είναι ένα ζήτημα το ότι οι καινούργοι δεν είναι ακόμα στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας, αλλά ο στόχος, τον οποίο πιστεύω θα πετύχουν και όλες οι άνθρωποι του Άρη μέχρι την επόμενη εβδομάδα, είναι αν όχι όλοι οι περισσότεροι να είναι σε ένα 60-70% και ένα 60-70% δηλαδή να βγάλουν ένα 60 λεπτό. Και ο Γκρέι που είναι καλύτερα, αλλά και αυτός φαίνεται ότι φάνηκε με τον Ολυμπιακό ότι θέλει τον χρόνο του ακόμα. Και ο Νταμπό που και ο ίδιος είπε ότι θέλει 7-10 μέρες. Έχουν ακόμα μια εβδομάδα για να προετοιμαστούν. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι όσο χρειάζεται να είναι προκειμένου να τα απεξέλθουν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με την Κόμελ. Ναι. Άρα, επειδή το συζητούσα, επαναλαμβάνω και πριν με τον Στέργιο, υπάρχει αυτή η πίεση, ας πούμε, για μέχρι αύριο. Κάποια στιγμή, μέχρι το βράδυ, μέχρι πότε είναι, ότι πρέπει να δηλωθεί η λίστα με τους παίχτες, όπου υπάρχουν και πολλά εκεί, πρέπει να παίξουν και Έλληνες και μικροί και τα λοιπά, πρέπει να έχουν μια λίστα δύσκολη για τους προπονητές και για τις ομάδες που έχουν πάρα πολλούς ξένους, έτσι. Δηλαδή, με τους Έλληνες ο Άρης είναι καλυμμένος γιατί έχει τους μικρούς. Οπότε εντάξει. Ναι. Όχι, γενικότερα το θέτω ότι αυτή η λίστα δεν είναι εύκολη, ας πούμε, για τις ομάδες, γιατί ειδικά τώρα αυτή θα είναι και η πρώτη λίστα της σεζόν και πρέπει να δηλωθούν κάποια πράγματα. Και αυτό είναι που γι' αυτό το ρώτησα. Καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι στον Άρη δεν πιέζονται και τόσο πολύ, ας πούμε, με αυτά τα ανοιχτά θέματα όσον αφορά στη λίστα που θα δηλώσουν στην UEFA για τα παιχνίδια με την Κόμελ. Γιατί θεωρούν ότι με αυτό το ρόστερ αυτή τη στιγμή και χωρίς τις προσθήκες που παλεύει μπορεί να τα καταφέρει με την Κόμελ. Κοίτα,
να κλείσεις τώρα κάποιον να παίξει το πρώτο μάτς δεν προλαβαίνει. Δηλαδή είναι σε μια εβδομάδα να έρθει κάποιος μέχρι το Σάββατο Κυριακή πότε να κάνει προπονήσεις, πότε να μπει, πότε να παίξει. Το δεύτερο μάτς είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα αν ο Άρης προλάβει μέχρι αύριο να κλείσει κάποιον και να προλάβει να τον δηλώσει κιόλας, εντάξει, δεν το θεωρώ και πολύ εύκολη υπόθεση, αλλά νομίζω ότι και με το ρόστερ που έχει σε αυτή τη φάση είναι σχετικά καλά και το σχετικά το χρησιμοποιώ λόγω της ετοιμότητας αυτή τη στιγμή των περισσότερων νέων προσώπων της ομάδας. Και διότι έχει απέναντί σου μια πολύ υποδέστερη ομάδα ποιοτικά όπως είναι η Γκόμελ, η οποία όμως έχει 14-15 επίσημα μέσα στα πόδια της. Άρα το μοναδικό της πλεονέκτημα και το οποίο θα παρατάξει νομίζω είναι ο αγωνιστικός ρυθμός, τον οποίο ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή. Και είναι φυσιολογικό να μην έχει. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα σήμερα μπορεί να περιμένουμε κάτι και σήμερα. Μπορούμε να περιμένουμε, έτσι. Πιθανό. Δεν μπορείς να τον παίξεις το στοίχημα. Πιθανό, αν το περιμένεις ή δεν το περιμένεις. Το καρυπίδι είναι απρόβλεπτα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι σήμερα μπορεί να έχουμε κάτι. Ναι. Πάντως ο Άρης με αυτές τις δύο κινήσεις τέλος πάντων προφανώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμά του όσον αφορά τα μεταγραφικά, έτσι. Όχι. Όχι. Κι άλλο. Να τελειώσουμε τον Γκαρσία. Αν μπορέσει να φέρει τον μήνα, αλλιώς θα ψάξει άλλον επιθετικό. Έναν στόπερ και προϋποθέσεις να χάσει. Αυτά. Μάλιστα. Και εκεί νομίζω ότι θα κλείσει το πρόγραμμα του. Άρα μια χαρά. Έχει θέμα μπόλικο. Μάλιστα, Νίκο. Αν μπει στους ομίλους τέλη Αυγούστου, εκεί μιλάμε για πιθανότητα για μερικές ακόμα προσθήκες. Θα δούμε. Ναι, κατάλαβα. Οκ, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να, καλά.